Ευλογητό ο Θεό, ημών πάντοτε νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη του πνεύμα τη αληθία. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρό του μεγαθών και ζωή ο λιγό. Ελθέ και σκύνωσε ημών και καθάρισε εμά από πάση κυλίδο και σώσον αγαθέντα ψυχ. Χασιμών. Ιορδάνη βαπτιζομένους σου Κύριε, εις της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του αρχιερίστορος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητός σε χάρη τη Θεού ετελειώσαμε ένα κύκλο του μυστηριού τρόπου της κοσμοσωτηρίου οικονομίας. Εορτάσαμε, όπως είδατε, τη γέννηση του Κυρίου μας και τώρα τη βάπτιση. Βέβαια όλα τούτα είναι μέσα στα θεοπρεπή σχέδια που έπρεπε να γίνουν έτσι για να αναπλάσει ο Λόγος του Θεού ο αρχιτεχνουργός του παντός την εφθαρμένη χτίση. Τούτα βέβαια δεν έχουν για μας σημασία να τα ερμηνεύσουμε. Αυτά είναι θεοπρεπή και τέλεια. Εκείνο που αφορά εμάς όμως είναι ακριβώς το αποτέλεσμα όλων τούτων. Διότι όλα αυτά που έγιναν έγιναν για ένα σκοπό προσωπικών δικών μας εμάς, για τη δική μας την ανάπλαση και αναμόρφωση. Βλέπετε ότι το θέμα ήταν να μας εισαγάγει ο Κύριος μας εις το νόημα της πραγματικής πίστεως, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε ένας μοσαϊκός νόμος ο οποίος δίδασκε μεν την ύπαρξη του Θεού υπό την έννοια του μονοθεϊσμού αλλά και του το γρυφοδός. Δεν ήταν καθαρό. Και πάλι δεν έφερνε κανένα αποτέλεσμα σε αυτούς που πίστευαν πάλι. Εμάς μας χρειαζόταν η ανάπλαση και η ανακαίνιση μας, την οποία μας έφεραν ο Κύριος μας, διότι βλέπετε όχι απλώς μας ανέπλασεν, αλλά μας έδωσεν και εξουσίαν ακόμα του τέκνα Θεού γενέστε. Λοιπόν, ακριβώς τώρα θα επιτευχθεί αυτό δια της πρακτικής μορφής, την οποία ακριβώς τώρα θα ερευνήσουμε και θα αποκαλύψουμε ως αποτέλεσμα της Θείας Κενώσεως, της Θείας Παρουσίας. Βέβαια απαραίτητο ή το όπως είπα να γνωρίσουμε τον Θεό εις τον οποίο θα πιστεύαμε. Και βλέπετε με την οικονομία της παρουσίας του Κυρίου μας παρουσιάζεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και ερμηνεύεται πλέον σαφώς ότι ο αληθινός Θεός, αν και στην φύση είναι ένας, στα πρόσωπα, στις ιδιότητες τροποντινά, στις υποστάσεις, είναι τρία. Μυστήριο πράγμα φυσικά, αλλά όντως είναι έτσι. Αυτό είναι το μυστήριο της πιστεώς μας. Και το μάθαμε, αλλά βλέπετε ότι δεν τελειώνει τίποτε διότι το μάθαμε. Εκείνο που θα φέρει το αποτέλεσμα είναι εάν εφαρμόσουμε αυτά τα οποία απαιτεί αυτό που απεκαλύφθη. Αυτός ο Θεός του οποίου το όνομα ευαπτίστημε και υπεσχέθημε υποταγήν και υπακοήν, τώρα αυτή η πρακτική μορφή, η υποταγή και η υπακοή σε αυτόν τον αληθινόν Θεό είναι εκείνο που θα φέρει το αποτέλεσμα της Αναστάσεώς μας και της εισόδου μας μέσα στις Θείες Επαγγελίες. Αυτό είναι εκείνο που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί. Διότι όπως και λέει ο Κύριος μας ο ίδιος, «Ού πας, ο λέγομαι Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε, έχει τίποτε να ωφεληθεί?» Σαν να μας λέει, όχι όποιος με πιστεύει πως είμαι ο Θεός εγώ και να πάρει τίποτε,
Εγώ είμαι Θεός, ήμουν και είμαι και θα είμαι. Δεν παίρνετε τίποτε εσείς από αυτό. Εσείς τρόπο αντινά, επειδή παρεβιάσατε και παρεύετε το θέλημά μου με τον δικό σας αυταρχισμό και τον αναρχισμό, γιατί πιστεύετε ότι μπορούσατε χωρίς εμένα να γίνετε θεοί και γίνετε αυτό που είστε, τώρα πρέπει να αποδείξετε ότι αρνείστε αυτή την αρρωστημένη διάθεση και υποτάσσεστε στο θέλημά μου και να επανέλθω πάλι να σας ανεβάσω υψηλότερο παρά ότι είσαστε το πριν. Αυτό είναι το μυστήριο τώρα. Και βλέπετε να, αφού μας παρέδωσε ο Κύριος μας για τις παρουσίες του το μυστήριο της πίστεως μας ακριβώς και δημιούργησε τροποντινά την εκκλησία, την πόρτα να επιστρέψουμε πίσω στην Αθανασία, αμέσως απεσήλθη εις την έρημο και άρχισε την πρακτική μορφή της εξαρτήσεως και της υποταγής. Αυτό είναι το κέντρο του στόχου. Αυτά μας απασχολούν εμάς. Όχι τα υπόλοιπα, το αν έγινε άνθρωπος ο Χριστός και αν γεννήθη στο σπήλαιον και αν ευαπτίστη και αν απεκαλύφθη. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στη θεοπρεπή του ιδιότητα. Εμάς αυτά δεν θα μας ωφελήσουν αν τα ξέρουμε αφηρημένα. Θα μας ωφελήσει μόνο η υποταγή. Και ποια υποταγή? Βλέπετε, δεν διέταξε από ψηλά, από μακριά, σαν δεσπότης στους υποτερείς τους, να κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και αυτός να είναι μακριά. Ήρθε ο ίδιος και μπήκε μπροστά και εφήρμοσε έμπρακτα αυτό που λέγονται εντολές. Λοιπόν, τώρα ακριβώς φτάσαμε και εμείς σε αυτό, σε αυτή την άκρα. Απόκειται τώρα σε εμάς, λοιπόν, τώρα η απόλυτος υποταγή στο Θεό θέλημα. Ξεκινάει και βγαίνει στην έρημο. Τι σημαίνει? Απομακρύνεται από τα αίτια. Μια μεγάλη σοφία κι αυτή. Γιατί ύστερα βλέπετε οι πατέρες μας που καλλιέργησαν αυτήν, αυτό τον δρόμο, μας είπαν λεπτομερέστερα. Επειδή μετά την πτώση έπαθε διάσπαση η προσωπικότητα μας και είμεθα πλέον θύματα της επιρροής, είναι και αυτό μια μεγάλη φιλοσοφία. Όποιος θέλει να είναι φιλόσοφος, να καταλάβει ότι τα αίτια, τα αντίθετα αίτια θα τον προκαλέσουν πάλι πίσω στην αμαρτωλή ζωή. Και αν είναι συνετός, όσο μπορεί να αποφεύγει τα αίτια. Να, μια μεγάλη φιλοσοφία. Βλέπετε, δεν είχε, ο Κύριος μας δεν κινδύνευε από κανέναν αίτιο, αλλά έπρεπε να γίνει το θεμέλιο της πραγματικής αγωγής και εντολής του χριστιανισμού, τον οποίο θεμελίωνε. Και βλέπετε, απεσήλθη στην έρημο. Γιατί πήγε στην έρημο? Επήγαινε στην έρημο για να μας δείξει εμάς που θα είμαι θα εμπαθείς και υποχείριοι των παθών μας και των υπολείπων αιτίων και αιτιατών, ότι αν κατορθώσουμε να αποφεύγουμε όσων μπορούμε τα προκαλούντα αίτια, αυτό είναι μια μεγάλη σύνεση και ευκολότερα θα πετύχουμε. Αυτό είναι και το θεμέλιο ειδικά της μοναστικής μας ιδιότητος. Εμείς οι μοναχοί ακριβώς μας χρειάζεται αυτό. Γιατί τι δουλειά έχουμε εμείς μέσα στην κοινωνία? Όχι ότι είναι η κοινωνία κακή. Στην κοινωνία μέσα είναι οι γονείς μας και οι αδελφοί μας. Ναι, αλλά μέσα στην κοινωνία, κατά ανάγκη του κοινωνικού βιώματος, είναι τα αίτια μπερδεμένα. Και εμείς, επειδή είμαστε αδύνατοι και επιρρεπείς, θα μας παρασύρουν. Και δεν τα χρειαζόμεθα, επειδή εμείς δεν θα μείνουμε μέσα στην κοινωνία. Εμείς οι μοναχοί. Γιατί μας διάλεξε ο Θεός και μας έβγαλε έξω. Όσοι θέλει ο πίσω μου έλθει, απαρνησάς το εαυτό. Και έτσι θα αγαπά ούτε τον πατέρα του, ούτε τη μητέρα του, ούτε τους συγγενείς του, ούτε και τον εαυτό του. Και μόνο έτσι θα μου γίνει αληθής μαθητής και κλήρων όμως τον επαγγελιό μου. Αυτή είναι η μέρηδα μας. Κατά ανάγκη λοιπόν φύγαμε από την κοινωνία. Δεν μας χρειάζεται η κοινωνία εμάς. Δεν θα κάνουμε οικογένειες και επιχειρήσεις. Αυτά τα ελάχιστα που μας χρειάζονται. Λίγη τροφή και λίγη ενδυμασία, σιγά σιγά τα βρίσκουμε και μακράν των αιτίων. Και εδώ ακριβώς αρχίζουμε τώρα την πάλι συστηματικά. Επειδή οι αισθήσεις, τα εξωτερικά όργανα, μετά την πτώση μας, ο διάβολος τα μετέβαλε όλα
και τα έκαμε εργαλεία της καταστροφής μας. Τώρα λοιπόν αυτά θέλουν οπωσδήποτε να τα δαμάσουμε, να τα περιορίσουμε, διότι αν δεν τα περιορίσουμε θα μας παρασύρουν αυτά. Αυτός είναι ο λόγος. Φεύγουμε από τα αίτια και μακράν των αιτίων αρχίζουμε ένα-ένα να επιβαλλόμεθα τον αισθήσεό μας. Διότι οι αισθήσεις, επειδή λειτουργούν στους φυσικούς κανόνας της ζωής, αφού παραμορφωθούν, καταλάβετε, μεταβάλλονται, δεν μένουν στον νόμο της χρείας για το ζήν. Κατρακυλούν αυτομάτως στον νόμο της επιθυμίας για τη βλακεία και την απόλαυση, τα οποία είναι ενάντια. Βλέπετε ότι εμπήκε δια της παρακοής και δια της υποταγής των αισθήσεων του στο παράλογο ο άνθρωπος, έγινε η διπαθής. Και η διπάθεια που γεννάει την ειδονή, η ειδονή είναι η μητέρα του θανάτου. Επομένως πρέπει ακριβώς αυτά όλα να τα αξιολογήσουμε, βλέποντας ότι και ο Κύριος μας σαν βάση τα αφήρμοσε. Ευγήκε στην έρημο και ξεκίνησε πρώτα από την εγκράτεια. Βλέπετε, μπαίνει στην έρημο και νηστεύει. Τώρα τι του χρειαζόταν αυτού η νηστεία? Μήπως ήταν εμπαθής και νήστευε να μην τον παρασύρουν τα πάθη? Εχάραζε σε εμάς σαν στρατηγός, σαν δάσκαλος, σαν καθηγητής, σαν παιδαγωγός. Εχάραζε σε εμάς τα πραγματικά θεμέλια του τρόπου της εξιλιάσεως, της επιστροφής. Διότι αν η εγκράτεια την κατακτήσουμε, τότε πολύ εύκολα βγαίνουμε πέρα. Διότι οι αισθήσεις οι οποίες λειτουργούν στο παράλογο, εάν βρίσκονται τα αίτια δίπλα, δεν έχει δύναμη ο άνθρωπος. Παρασέρνεται και πέφτει. Βλέπετε, όλα τούτα ακριβώς να τα αξιολογήσετε, τούτα είναι η σημασία. Και άλλοτε σας είπα, δεν μας ενδιαφέρει μας εάν ο λόγος του Θεού εσαρκώθη. Βέβαια, ένα σύλληπτον τούτο. Δεν πάει να το καταλάβει χτίσεις ούτε τώρα, ούτε στην Πελεγγενεσία. Πώς είναι δυνατόν ο απεριόριστος Θεός να γίνει άνθρωπος? Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Ούτε θα το καταλάβει ποτέ. Αλλά δεν μας αφορά αυτό. Εμάς μας αφορά η τούτο. Εις τον τρόπο ότι εάν δεν μιμηθούμε ακριβώς πρακτικά αυτές που είπε εντολές, τις εφήρμοσε ο ίδιος, δεν θα κερδίσουμε τίποτε. Και τότε πάρουν όλα χαμένα. Πάει και η σάρκωσή του, πάει και η βάπτισή του, πάει και η αποκάλυψή του, δεν θα μας ωφελήσουν. Πάμε χαμένοι. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος τώρα. Βλέπετε, ξεκινάει από την εγκράτεια. Εγκράτεια δεν είναι μόνο η τοπική, δηλαδή της γαστρός, του φαγητού, της διέτης. Εκεί βέβαια έχει την βάση της. Αλλά δεν είναι αυτή για τον χριστιανό. Η εγκράτεια είναι η περιεκτική. Εκείνος ο οποίος εγκρατεύεται εις το φαγητό και να κρατήσει στην όψη και εις το νου και εις τις διάφορες περιπλανήσεις, τι τον ωφέλησε? Και πότε δεν βγαίνει? Άρα η περιεκτική εγκράτεια είναι απαραίτητος κανόνας. Και οι πέντε αισθήσεις που έχει ο εξωτερικός μας κόσμος και βάσει των οποίων ζούμε και κινούμεθα και βάσει των οποίων θα επιτύχουμε τον σκοπό μας, είναι ότι πρέπει να χαλιναγωγηθούν. Διότι μετά την πτώση, όπως σας είπα, επάθαμε διαστροφή. Έχουμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά. Εκνεότητος ημών. Βλέπετε ότι και το μικρό παιδάκι, ενώ δεν έχει πείραν ακόμα τη ζωή, βλέπετε όμως ότι μόλις αρχίσει να κινείται η διάνοια του, κινείται στο πονηρό. Έχει πάθει ολική διαστροφή. Από τη γέννησή του το προκάλεσε η πτώση. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο κανόνας της εγκρατείας να δαμάσουμε τον εαυτό μας. Δεν θα υποταχθούμε στις ορμές των αισθήσεων. Αυτό κάνουν τα ζώα. Τα ζώα, επειδή δεν έχουν λογική, έχουν ως βάση των κινήσεων τους τις ορμές. Του λέει η ορμή της πείνας, της δίψας, της οχίας, ξέρω εγώ, της αποδράσεως. Και το κάνει, γιατί είναι ζώο. Εμείς ακριβώς εδώ είναι η προσοχή μας. Το ξεκίνημα είναι η λεγόμενη πρακτική. Δηλαδή, ο νους να σταθεί στη βάση του και να σκέπτεται συνέχεια. Μα εγώ είμαι χριστιανός. Εγώ είμαι μοναχός. Εγώ δεν μπορώ να πάω όπου θέλω. Ουκέτε αυτίσες με. Ανήκω στον Θεό, όχι αφηρημένα που άκουσα ότι υπάρχει. Αυτόν που ήρθε εδώ και περπάτησε μαζί μας και μας μίλησε.
Και αυτός με τη χάρη του με τράβηξε και με έβγαλε από τη ματιότητα του κόσμου και με έβαλε σε αυτή τη γραμμή. Λοιπόν, ανήκω σε αυτόν. Λέει η σκέψη, ο νους. Και επομένως ούκ εξαισθήμη. Δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο λέγεται πάθος. Είναι επιθυμία, είναι ορμή, είναι παράλογο, είναι εκδίκηση, είναι ραθυμία. Είναι οτιδήποτε. Είναι παράλογο. Δεν θα το κάνω. Στέκεται ο νους σαν κύριος και ελέγχει τις πεύσεις των αισθήσεων. Τα αίτια τα οποία υπάρχουν, τα εντός, τα εκτός και τα πέριξ, αυτά μέσω των αισθήσεων ορμούν και χτυπούν. Αυτά πιάνει και ο διάβολος. Είναι και αυτός παρόν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο φιλόσοφος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος θα κρατήσει τον νου του γερά στην θέση του και να ελέγχει τι σκέπτεται και για πού ξεκινά. Πάντα είμαι να εξαισθήν αλλού πάντα συμφέρει. Ούκ εξουσία σώμεθα υποτινός. Σκεπτόμενοι λοιπόν έτσι οι μοναχοί, με βάση ακριβώς αυτό ότι πλέον δεν ανήκω σε κανέναν, αλλά ανήκω στον Χριστόν, αυτόν ο οποίος με έπλασε εκ του μηδενός και με ανέπλασε δια του σταυρού και του θανάτου του, είμαι υποχρεωμένος πλέον να τον ακολουθήσω και να τον ακούσω για να μου δώσει αυτά που βουητάζει. Τις επαγγελίες, την αθανασία και τη ζωή για τον οποίο με έπλασε από την αρχή. Αν λοιπόν ο νους στέκεται σωστά εκεί και κυβερνάται σε αισθήσεις και δεν υποτάσσονται στο παράλογο, τότε αυτός ο άνθρωπος ελευθερώθηκε, πέρασε την πρακτική, έφυγε από τη φυλαμαρτή μοναδιάθεση. Βλέπετε, έγινε κύριος, ανέβηκε πιο ψηλά. Έφυγε το παράλογο και το παραφύσινε. Στέκεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Είναι κύριος, κάνει ό,τι θέλει. Δεν υποτάσσεται σε κανέναν αίτιο που τον προκαλεί. Αν αυτό το αποδείξει ότι το πέτυχε δια της χάρης του Θεού, τότε η Θεία Χάρης μένει μέσα του ως ενδημούσα κατάσταση. Υποτάσσεται ύστερα η Θεία Χάρης εις τέτοιον ευγενινού που έχει την ικανότητα να ελέγχει τις αισθήσεις και να τις παίρνει όπου πρέπει να πάνε. Και τότε το αναβάζει στο υψηλότερο επίπεδο του αγιασμού. Αυτό είναι το μυστήριο, πατέρας μου. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Γι' αυτό είμαι θα εδώ. Αυτό έχει το νόημα και της σαρκώσεως του λόγου και της βαπτίσεως του και της επιφανίας του και των κηρυγμάτων του. Αλλά ακόμα και της προεκτάσεως του, του σώματός του μαζί μας που είναι η Εκκλησία. Και μάρτυρες, τα εκατομμύρια που τον ακολούθησαν μέχρι σήμερα και φύλαξαν με ακρίβεια το θέλημά του και πέτυχαν το πλήρωμα του αγιασμού. Αυτούς που κάναμε τις μορφές τους στις εικόνες και τις ασπαζόμεθα και τους παρακαλούμε. Βλέπετε το θέμα πόσο είναι απλούν. Λοιπόν, για ήθελα να σας ενθυμίσω και πάλι να σας παρακινήσω. Εδώ είναι το νόημά μας. Εδώ θα προσέχετε. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε. Βλέπετε, εκεί βγαίνει στην έρημο τώρα ο Κύριος μας και αρχίζει την εγκράτεια. Βλέπετε, έρχεται ο εχθρός. Προκαλεί τον εχθρό σε πάλι. Βλέπετε. Έρχεται ο εχθρός με τους τρεις γίγαντες των παθών. Την πλεονεξία, την φιλαυτία και τον εγωισμό. Βλέπετε. Τον προκαλεί. Και έρχεται. Δεν φοβάται. Υπήρχε γι' αυτόν τον σκοπό. Και έρχονται ένα-ένα και τον προκαλεί. Βλέπεις, επειδή είναι ο νους του υγιής και είναι έτοιμος με την εγκράτεια, δεν υποτάσσεται δουλικά εις τον ακόρεστον όρο της επιθυμίας. Αν και πάντα έξεστην, αλλά ο πάντα συμφέρει, βλέπετε. Του λέει αφού πεινάς γιατί δεν τρως. Λέει θα φάω όποτε θέλω. Όχι όποτε μου πεις εσύ. Όχι όποτε με υποτάξει επιθυμία. Είμαι κύριος να αποφασίσω εγώ. Βλέπετε. Του λέει πέσε κάτω να σε σώσει ο Θεός. Να το ρίξεις στον εγωισμό. Λέει δεν θα το κάνω αυτό γιατί θα πειράξω τον Θεό. Αν κινδυνέψω, ο Θεός τον οποίο λατρεύω θα με σώσει. Όχι να τον προκαλώ. Μετά ύστερα του λέει να σε κάνω βασιλέα. Κατάλαβε, θα σου τα δώσω όλα. Και αγανάκτησε ο Κύριος μας. Φύγε κατάρα, με αυτό καταστράφεις και ακόμα δεν ησυχαζείς. Βλέπεις μόλις ανήκησε τα τρία. Απέστη ο εχθρός λέει ο διάβολος. Και άγγελοι παρέστησαν και διεικώνουν αυτό. Βλέπετε το μυστήριο πως είναι. Μόλις έδωσε την πάλι ο γίγας αληθινά και δεν υπετάχθη. Αμέσως έφυγε η δύναμη των παθών και του διαβόλου και ήρθαν άγγελοι και των διεικόνων. Αυτό είναι το επίπεδο του αγιασμού που ερμηνεύσαμε πρωτήτερα.
Έτσι θα γίνει και σε εμάς. Η ιστορία είναι η ίδια. Δεν αλλάζει τίποτε. Η Θεία Χάρις, για τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, που μας προκάλεσε σε αυτή την ζωή και βρίσκεται μαζί μας. Διότι αν δεν ήταν αυτή ούτε στιγμή χρόνου, δεν μένουμε με στους στίχους της μονής. Αυτή λοιπόν η Θεία Χάρις που έκαμε και την εκλογή και μας δίδει και την δύναμη της παρατάσεως, είναι εδώ τώρα και μας περιμένει με αγωνία να δει πότε την καλή πρόθεση θα βάλουμε μπρος, για να μιλήσει μέσα μας με τον τρόπο που ξέρει εκείνη. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτό λοιπόν είναι η αποστολή μας, ευραβέστατοι αδελφοί και πατέρες. Γι' αυτό αγωνίζεστε να αξιολογείτε αυτά. Γι' αυτόν τον σκοπό είμαι εδώ. Δεν έχουμε άλλο νόημα. Δεν είμαι θα πεταμένοι και δεν είχαμε που να πάμε και καταντήσαμε μες στο βατοπέδι. Το είπα πολλές φορές αυτό, αλλά το λέω επειδή είναι πραγματικότης. Δεν το λέω για άλλο σκοπό. Και ακριβώς όταν το ενθυμάστε αυτό, είναι μία βάση. Εκάστη φορά που το παράλογο έρχεται και σας παρακινεί να παρακούσετε, να θυμώσετε, να οργιστείτε, να αμελήσετε, σηκώνεις το αράστημα σου, λες, διαστάσου. Βρε, εγώ είμαι καλόγερος. Τι δουλειά έχουμε αυτά. Και πραγματικά έτσι. Είπα η οποία σου μου σέντρα. Εγώ εδώ δεν είμαι τυχαία. Με έχει φέρει χάρη στο Θεού. Και πραγματικά έτσι με αυτή την πρόθεση γίνεται ταυτοχρόνως νικητής. Πόσα θα βγαίνουν από εδώ μέσα. Να είναι μόνο τούτον. Εάν αγωνιζόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο που είναι το καθήκον μας, χωρίς ιδιαίτερα καμία άλλη πρόθεση, ούτε άλλον κανένα κόπο, μόνο για τούτο, γίνεται ταυτοχρόνως μια μεγάλη μορφή ιεραποστολής στο σημερινό κυκαιώνα της αρνήσεως των πάντων, που δεν έμεινε τίποτε για προσανατολισμό. Οι άνθρωποι με τόσα μάτια κοιτάνε σε όλους τους ορίζοντες να δουν υπάρχει πράγματι πουθενά αρετή. Είναι αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο είναι και σήμερα. Αυτή είναι η κατακραυγή του σημερινού κόσμου. Και θα το δει πάνω μας. Όταν αγωνιζόμεθα μόνο για αυτόν τον σκοπό, για την προσωπική μας σωτηρία, γινόμεθα χωρίς άλλων κόπων και φωστήρες και φώτα για τον υπόλοιπο κόσμο και κερδίζομε μισθό. Ο εξάξας άξιον εξαξίου ως το στόμα μου κληθήσετε. Όπως εκείνος που λέει, ο έδιου το σκάνδαλον έρχεται. Να δέσει μηνόπετρα και να πληγεί. Έτσι λέει εξ αντιθέτου και σε εκείνον που γίνεται φορεύς καλού παραδείγματος στο συνανθρωπό του. Και ειδικά σήμερα που ο κυκαιώνας αυτός της αρνήσεως συνέτριψε τα πάντα και οι πάντες κοιτάνε να δουν και να ακούσουν ότι μπορεί και σήμερα ο άνθρωπος να είναι χριστιανός. Και πρέπει να το δείξουμε. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το δείξουμε. Δεν βγήκαμε εδώ για να γίνουμε οι Απόστολοι. Βγήκαμε εδώ γιατί με θα εμπαθείς αμαρτωλοί. Και βλέπουμε ότι αν μείνουμε τέτοιοι, με τα θάνατο θα πάμε στο διάολο. Θα μας κληρονομήσει η απώλεια. Ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Βγήκαμε λοιπόν για να σώσουμε την ψυχή μας. Μας έφερε η χάρη του Θεού. Και αγωνιζόμενοι να τη σώσουμε και θα τη σώσουμε. Διότι δεν κάνει λάθος ο Θεός στις εκλογές του. Με αυτό μόνο τον τρόπο ασχολούμενοι με εμάς, γινόμεθα ταυτοχρόνως και οι Ιεραπόστολοι και κερδίζουμε και από εκεί χωρίς άλλων κόπων πολύ μισθών. Αυτό είναι πραγματικό της πατέρας. Το έχω δει, τη συναντώ στη ζωή μου. Διότι αναμειχθείς και με τον κόσμο, είδα και άκουσα και πραγματικά έχω διαπιστώσει ότι όντως είναι έτσι. Εάν ο σημερινός κόσμος που φαίνεται ότι τα χάσε, δεν είναι ότι τα χάσε, ο άνθρωπος ο ίδιος είναι πάντοτε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει σήμερα παράδειγμα και εκ διαμέτρου υπάρχει το πονηρότατο παράδειγμα και σπρώχνει, τα χάσε ο άνθρωπος, έτσι δεν κάνει. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι σε αυτόν τον κυκαιώνα, άμα φωνεί, ένα φανεί μια λαμπάδα αναμένει. Όλα τα μάτια όσα είναι ακόμα γερά θα γυρίσουν εκεί να δουν το φως. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Είναι αείδωση τα καλά ημών έργα και δοξάσωση τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Το πετυχαίνουμε γι' αυτό χωρίς ιδιαίτερα προσπάθεια. Αρκεί μόνο να είμαστε προσεκτικοί εις την αποστολή μας. Ούχι εμείς με εξελέξαστε λέει, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς. Και έθηκα ημάς να υπάγετε και πολλήν καρπό φέρετε. Δεν λέει ψέματα γι' αυτό αλήθεια.
Έτσι είναι, πατέρες μου. Αυτό ήθελα να σας θυμίσω απόψε, επειδή είναι και το νόημα της μεγάλης εορτής που εορτάσαμε όλοι μας μαζί, και έτσι να ευχηθώ με ζήλο να ξεκινήσουμε όλοι μας να αποδείξουμε στον Χριστό μας ότι εκτιμούμε την αγάπη Του και είμαστε έτοιμοι τώρα να Τον αντιγράψουμε μιμούμενοι το παράδειγμά Του, για να μας δώσει τη χάρη Του να κατορθώσουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε τους πατέρες μας που μας χάραξαν τον δρόμο αυτόν. Αμήν.